Τώρα θα φιλοξενήσω στη συχνότητα του 984 τον Διευθυντή Μελετών στο Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας, συνεργάτη του Defense Point, τον κύριο Ζαχαρία Μίχα, διότι τρεις μέρες βομβαρδιζόμαστε, σας το είπα από την αρχή, από τα κεντρικά ΜΜΕ που ανακάλυψαν την όαση μέσα στην έρημο για την αξιοποίηση του φυσικού μας πλούτου των υδρογονανθράκων και όχι μόνο, θυμήθηκαν να μην πω τι, πάπα το αφήγημα της άμεσης μετάβασης ενεργειακά, πάπα όλα αυτά τελειώσαν, δεν κρατάνε τα προσχήματα. Και ο κύριος Μίχας έγραψε ένα εντυπωσιακό κατά τη γνώμη μου άρθρο για το δώρο του Θουκυδίδη. Καλώς τους κι ας άργησαν, θα έλεγα εγώ. Ο ίδιος είπε κάλλιο αργά παρά ποτέ, όμως υπενθύμησε ότι 20, για να μην πω 30 χρόνια, ολίγοι ήταν αυτοί, θα το ξαναπώ, ολίγοι ήταν οι φόσκολοι, οι κονοφάγοι, οι ζελιλίδιδες, οι φωκά, ξεχνώ κάποιους, ο Καμενόπουλος και άλλοι, μερικοί ακόμη, δεν ήταν πολλοί, δεν ήταν πολλοί, που τους λέγαν όλοι εθεροβάμονες. Μετά ήρθαν οι κυβερνήσεις διαχρονικά και όχι μόνο έκαναν πως δεν ήξεραν, μας έλεγαν δεν υπάρχει Γιώργος Παπανδρέου. Άλλοι λέγαν άστο τώρα να πάρουμε από τη Ρωσία. Μετά κάνανε συμβάσεις αλλά τις καθυστερούσαν. Μέχρι και η παρούσα κυβέρνηση το Φεβρουάριο άλλα έλεγε. Καλημέρα κύριε Μίχα. Καλημέρα, καλημέρα. Αν μου επιτρέπετε, πριν ξεκινήσουμε με αυτό το ζήτημα που θέλετε, να κάνουμε μια διευκρίνηση στην είδηση, στην πραγματικότητα, πραγματικά, που αφορά στο κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι τα αποκαλούμενα θεσμικά κείμενα που είναι η Εθνική Στρατηγική, είναι η Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική. Είναι μια σειρά από κείμενα που έχουν υποστεί νέας επεξεργασίας. Έπρεπε να γίνει, είχε πολλά χρόνια να γίνει. Δεν είναι ενός άνδρος αρχή, έχουν περάσει από τα στρατιωτικά επιτελεία, έχουν υποστεί επεξεργασία, έχουν γίνει προτάσεις. Προφανώς θα κρυφεί το τελικό προϊόν, θα δούμε τι θα είναι απόρριτο και τι δεν θα είναι. Προφανώς δεν μιλάμε για απόρριτα, διότι αυτά σκοπό έχουν να ενημερώσεις το διεθνές περιβάλλον ποιες είναι οι θέσεις σου και να δεσμευθείς για αυτά τα οποία λες. Άρα ας κρατήσουμε λίγο πισινή που θα λέγαμε στην καθομιλουμένη, διότι είναι πράγματα τα οποία έπρεπε να αλλάξουν, είχαν πολλά χρόνια χωρίς να τα πειράξουμε καθόλου, πολλά τα είχαμε απόρριτα ενώ δεν έπρεπε και πρέπει, γίνεται ένα καινούριο ξεκίνημα, έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια και νομίζω ότι έχουν βάλει το χέρι τους πολύ περισσότεροι από το Θάνο Ντόκο. Ο Θάνος Ντόκος έχει φτιάξει, έχει συντάξει αυτές τις, τα τελικά κείμενα, όμως έχουν υποστεί επεξεργασία από στρατιωτικές και πολιτικές πηγές και διεθνολόγους. Έχει γίνει μια συνολική προσπάθεια. Το τελικό αποτέλεσμα ασφαλώς θα κρυφθεί. Προφανώς. Εγώ χαίρομαι για αυτή τη διευκρίνηση. Να πω βεβαίως ότι η στρατηγική εθνικής ασφάλειας, και το ξέρετε καλύτερα από μένα κύριε Μίχα, δεν είναι μόνο στρατιωτική. Είναι κατ' Μία παράμετρο. Η στρατηγική είναι ένα από τα θεσμικά και όλα κείμενα αυτά που στις σοβαρές χώρες κάθε 2-3 χρόνια το αργότερο σωστά επικαιροποιούνται. Με μία αίρεση όμως, θα μου επιτρέψετε την αίρεση αυτή, μένει να το δούμε δημοσιευμένο βεβαίως. Η χώρα δεν διαθέτει Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, ούτε καν επιτελεία Εθνικής Ασφάλειας. Διαθέτει σύμβουλο χωρίς συμβούλιο. Μάλιστα. Και εκεί εγώ κρατάω την πισινή. Όμως χαίρομαι που το συμπληρώνετε. Ελάτε τώρα. Το ξέρω, το γνωρίζω καλά, γι' αυτό το λέω. Καλά κάνετε. Άρση παρεξηγήσεων. Καλά δεν το έχει κάτσει, το έχει φτιάξει από το κεφάλι του ο Θάνος Ντόκος ότι του ήρθε. Θα το ξεκαθαρίσουμε. Για έλατε τώρα στο άλλο και το ξεκαθαρίσατε αυτό και χαίρομαι γιατί προεκτείνατε την είδηση. Άρα εδώ την καλλιεργήσαμε καλά την είδηση, την είδαμε από όλες τις πλευρές. Πείτε μου σας παρακαλώ, προφανώς και δεν είστε από αυτούς, ούτε εμείς, που θα πούνε ότι κακώς γίνεται αυτό που γίνεται τώρα. Όμως, και το βάζετε στο άρθρο σας, δεν μπορεί τώρα τρεις μέρες κεντρικά μέσα ενημέρωση που κουνούσαν τη δαχτύλα, όπως λέμε εδώ, σε ανθρώπους 20 χρόνια τους απαξίωναν, τους καθίδριζαν και μας έλεγαν και ένα άλλο μοντέλο, ξαφνικά να ανακαλύψαν τη γη της επαγγελίας. Ας φροντίσουμε να κρατήσουμε την ουσία. Η ουσία είναι ότι έστω και με όλη αυτή την καθυστέρηση κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Σίγουρα όμως πρέπει να κρατήσουμε και πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική γιατί καθυστερήσαμε τόσο πολύ. Διότι όπως έχουμε ξαναπεί από αυτή τη συχνότητα, εάν είχαμε προχωρήσει, τότε σήμερα θα ήμασταν από την πλευρά των προμηθευτών.
υδρογονανθράκων και όχι αγοραστών, το οποίο σημαίνει ότι θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα για την εθνική οικονομία. Κονδύλια θα υπήρχαν για άλλους σκοπούς που διαρκώς φωνάζουμε, για την άμυνα, για την παιδεία, για την υγεία. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα πολιτικής κριτικής διακομματικής που πρέπει να ασκηθεί. Για ποιο λόγο δεν προχωρήσαμε? Διότι οι πολιτικοί δεν κρίνονται μόνο από το αν πάρουν τη σωστή απόφαση, κρίνονται αν την πήρανε και στο σωστό χρονικό διάστημα. Εάν την είχαμε πάρει όταν έπρεπε και όταν όλοι αυτοί που αναφέρατε φωνάζανε, δυστυχώς είδαμε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση το φως του αληθινό. Μέχρι πολύ πρόσφατα θυμάμαι πρωθυπουργικές δηλώσεις ότι αν δεν υπήρχε κρίση στην Ουκρανία δεν θα είχαμε προχωρήσει έρευνες υδρογονανθράκων. Το θεωρώ κολοσιαίο σφάλμα και ακόμα και αυτή τη στιγμή δεν αντιλαμβάνεται τη μεγάλη εικόνα αυτού του παιχνίου, διότι όλη αυτή η πράσινη μετάβαση με το βεβαιασμένο τρόπο που έγινε, πολύ φοβάμαι ότι έπαιξε ρόλο ακόμα και στο ξέσπασμα της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Θα πρέπει να έχουμε τη μεγάλη εικόνα μπροστά μας, διότι όταν βαλοφαλοσκοπούμε και βλέπουμε σε τακτικό επίπεδο τα πράγματα, θα την πατάμε συνεχώς και θα τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Μου γράφει εδώ πολλοί κόσμος και έχει μία αγωνία. Μήπως όλα αυτά, γιατί όλα παίζουν επικοινωνιακά, είναι για να αλλάξει θεματολογικά η ατζέντα και μετά τις εκλογές ξεχαστούν? Δεν είναι έτσι απλό. Την άποψή μου, πραγματικά πιστεύω ότι και αυτό το θέμα, όπως και το ζήτημα της αγοράς κορβετών για το πολεμικό ναυτικό, έχουν και πολιτική διάσταση. Προφανώς έχει κάθε συμφέρον η κυβέρνηση να επιχειρήσει να αλλάξει πολιτική ατζέντα από το ζήτημα των παρακολουθήσεων των υποκλοπών. Όμως θα πρέπει ταυτόχρονα να προειδοποιήσω ότι το τοξικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί είναι απίστευτα τοξικό, σε κατάσταση που είναι εθνικά αυτοκαταστροφική. Πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να οδηγήσει σε άσχημες εξελίξεις. Μία από αυτή που σκέφτομαι τις τελευταίες ώρες είναι ακόμα και οι πρόεδρες εκλογές. Όλο αυτό μπορούμε να φανταστούμε τι ανακάτεμα θα φέρει στους εθνικούς στόχους, είτε αυτή είναι η άμυνα, είτε είναι η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, είτε είναι η συντεταγμένη αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων που μάλλον θα έρθουν, τις έχουμε μπροστά μας. Γι' αυτό, σε μια στιγμή που φαίνεται ότι έχουμε εξασφαλίσει τις συμμαχίες, έστω και με όλη αυτή την καθυστέρηση, για να προχωρήσουμε στην αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, θα ήθελα πάρα πολύ να δω μια σύσκεψη πολιτικών αρχηγών που να κάτσουν κάτω και να πούνε ότι είναι 2-3 θέματα η αντιμετώπιση των οποίων πρέπει να είναι ενιαία. Διαφορετικά θα κάνουμε το πανηγύρι το γνωστό, το προεκλογικό, θα γίνει όλη αυτή η φασαρία και μετά από μερικούς μήνες θα βρεθούμε πάλι εμείς οι δύο στο ίδιο ακροατήριο να συζητάμε για τις ζημίες που έχουν γίνει και για το ένα και το άλλο που δεν έχουν προχωρήσει. Πολύ φοβάμαι ότι στη συγκυρία την ιστορική που βρισκόμαστε, οι ολιγορίες και εάν γίνει οτιδήποτε που θα παρεμβάλλει με άσχημο τρόπο την εθνική προσπάθεια, πολύ φοβάμαι θα την πληρώσουμε πολύ ακριβά με μία αναστρέψιμη βλάβη. Και θα σας είχα πει εσάς, ειδικά για την περίπτωση των κοιτασμάτων, των πολλά υποσχόμενων κοιτασμάτων νοτιοδυτικά της Κρήτης και νοτιώς της Πελοποννήσου, ότι αν εμείς δεν δείξουμε την απαραίτητη βούληση να προχωρήσουμε, θα το κάνουν κάποιοι άλλοι. Τώρα που φτάσαμε στην πηγή, ας μην διχαστούμε με τον τρόπο που διχαζόμαστε. Ας βάλουμε κάποια όρια. Ας αυτοπεριοριστούμε. Αυτό είναι που με ανησυχεί περισσότερο από όλα. Καλά κάνετε και το υποσημειώνετε. Εγώ δεν θα βγάλω από το κάδρο, κύριε Μίχα, ωστόσο, και βεβαίως κάλλιο αργά παρά ποτέ. Έχουμε χάσει, βεβαίως, έχουμε φάει κατά κέφαλο 3 μνημόνια, να μην ξεχνιόμαστε. Και έχουν οικονομήσει στη χώρα αυτά τα 20 χρόνια με τα πράτες, με πανάκριβες εισαγωγές φυσικού αερίου και όχι μόνο, πανάκριβα υλικά ανεμογεννητριών και όχι μόνο. Όμως, με συγχωρείτε, δεν μπορώ να τα αφήσω. Μου κάνει εντύπωση, το βλέπω και στο άρθρο σας, προς τιμήν σας, τα υπενθυμίζετε. Δεν μπορεί ξαφνικά μέσα κεντρικά, τρεις μέρες τώρα, να μας βομβαρδίζουν με καταιγισμό στοιχείων και πληροφοριών. Πολλά εκ των οποίων είναι και ανούσια. Αποδεικνύει την πολιτική χειραγώγηση της επικαιρότητας στην Ελλάδα. Αποδεικνύει το ότι τα μέσα ενημέρωσης έχουν φύγει από τα χέρια των δημοσιογράφων, που και πάλι υπήρχε όσμωση με την πολιτική ηγεσία. Υπάρχει όμως μια όσμωση
επιχειρηματικών συμφερόντων με την εκάστοτε κυβέρνηση, όχι μόνο με αυτή, το ξέρουμε, το ζούμε συνεχώς. Οπότε κρατάνε το πουγγί στα χέρια, αυτό μεταφράζεται σε διαφημίσεις και σε έσοδα και καταλαβαίνεις ότι αυτό δίνει μια πολύ μεγάλη ισχύ στα χέρια επιχειρηματιών και πολιτικών να ρυθμίζουν την επικαιρότητα. Αυτό βλέπουμε, δεν είναι καινούριο, προφανώς υπάρχει και πολιτική διαχείριση στο πλαίσιο της προσπάθειας να αλλάξει η ατζέντα. Εγώ θα επιμένω να το κοιτάω απάλισκο πια το πράγμα και να λέω αυτό που πιστεύω, το τι θα συμβεί εάν δεν υπάρξει κάποιος στοιχειώδης αυτοπεριορισμός από όλες τις πλευρές. Και όταν λέω από όλες τις πλευρές το εννοώ, είναι απογοητευτική εικόνα που βγάζουμε. Λοιπόν, επειδή ξέρεις ότι μ' αρέσει να σου βάζω τα δύσκολα, αλλά ξέρω επίσης ότι απαντάς τα δύσκολα. Εγώ το προεκτείνω. Είμαστε σε φάση έναρξης καταρχάς ερευνών, το τονίζω αυτό, νότια, νότιο-δυτικά της Κρήτης, Πελοποννήσου. Υπάρχει, να το πω, το πεδίο ερευνών είναι πιο μέσα από τη μέση γραμμή που είχε ορίσει ο Μανιάτης ως προς τη Λιβύη. Και εδώ έρχομαι σε ένα κρίσιμο ερώτημα, γιατί σ' αρέσει πάντα να κοιτάς τη μεγαλύτερη εικόνα. Με τη Λιβύη είναι αδιευκρίνιστα τα πράγματα και την Ελλάδα. Έχει μπει το παράνομο μεν τουρκολιβικό, αλλά που όπως έχεις πει και εσύ, στο πεδίο παράγει για την ώρα αποτελέσματα για τις δύο χώρες, σε βάρος μας. Και το ερώτημα, θα στο κάνω ευθέως, είναι μήπως μέσω αυτής της διαδικασίας και με πίεση του αμερικανικού παράγοντα πάμε στη Χάγη με τη Λιβύη, Ελλάδα, και από πίσω είναι εκεί η Τουρκία? Δεν ξέρω αν θα είναι η Τουρκία. Δεν είναι εύκολο να συνταχθεί συνυποσχετικό. Εμένα, και το είχα πει πάλι σε εσένα, Γιώργο, ότι θα ήταν η ευχή μου να ασκηθεί αμερικανική επιρροή στη Λιβύη. Αν μπορεί να ασκείται τουρκική, μπορεί να ασκηθεί πολλαπλάσια αμερικανική. Διότι εάν πάει το ζήτημα της οριοθέτησης ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο των θαλασσίων ζωνών, τότε θα κρυφθεί και το θέμα του κόλπου της Σύρτης, αν είναι κλειστός, αν πρέπει μπορούν να τον κλείσουν ή όχι. Θα τεθεί και το θέμα της Γάδου, εάν και πόση επίλεια έχει και τι δίνει στην Ελλάδα και τι δίνει στη Λιβύη. Θα αποτελέσει και ένα πρόκριμα για το ζήτημα του Καστελορίζου, να το τονίσουμε αυτό. Αλλά πραγματικά θα ευχόμουν να ασκήσει αυτή την πίεση ο αμερικανικός παράγοντας, διότι εμέσως θα κρυφθεί και η νομιμότητα ή μη, παράνομο προφανώς, αλλά το λέω πολιτικώς ορθά, η νομιμότητα ή μη του τουρκολιβικού μνημονίου. Πρακτικά αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι όταν θα κληθούμε να συντάξουμε συνυποσχετικό, προφανώς η λιβική πλευρά που θα τις ασκούνται ασφυκτικές πιέσεις από την πλευρά της Τουρκίας θα επιχειρήσει αυτό το κομμάτι να το εξαιρέσει. Αλλά αυτό δεν μπορείς να το εξαιρέσεις από την πλευρά της Ελλάδας. Μπορεί η λιβική κυβέρνηση, αυτή που υπάρχει τέλος πάντων, να αντισταθεί και να βραχυκυκλώσει για λογαριασμό της Τουρκίας τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα, ώστε να υπάρξει κάποια οριοθέτηση με κάποια νόμιμη διαδικασία. Εκεί θα κρυφθεί το μεγάλο ζήτημα. Άρα δεν είναι έξω από το παράθυρο σκέψη σου μια τέτοια εξέλιξη, η οποία... Και εγώ κράτησα και το άλλο που είπες, ότι από εκεί εν πολλής μπορεί να επηρεαστεί και η επίρρεια του Καστελορίζου. Θα είναι μια νομολογία που ασφαλώς θα προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες της περιοχής σου. Έχω πει και στο παρελθόν ότι κοιτώντας με βάση την, όπως την αποκαλώ γανατά, την Μπακαλική, είναι εμφανές ότι μόνο σε αυτό το σημείο μπορεί να πάρει κάποια ανταλλάγματα τα οποία να είναι νόμιμα, να νομιμοποιηθούν με κάποια απόφαση διεθνούς δικαιοδυτικού οργάνου η Τουρκία. Και μην ξεχνάμε ότι λέμε δεν μιλάμε ιδιαίτερα, αλλά στην κοιλάδα του Ηροδότου βρίσκονται επίσης πάρα πολλοί υδρογονάνθρακες. Βρίσκονται, δεν το λέω κατηγορηματικά, λέω ότι ενδείξεις παραπέμπουν σε κάτι τέτοιο. Σωστό. Άρα, εάν υπάρχει ένα τυρί που μπορεί να δοθεί από αμερικανική πλευρά στην Τουρκία, είναι να της πει ότι κοίτα, εκεί πέρα έχεις κάποιο επιχείρημα το οποίο θα κρυφθεί και εκεί πέρα με τη στρατηγική της βραχυκύκλωσης πυροβολάς στα πόδια σου, για τον πολύ απλό λόγο ότι εκεί υπάρχουν κοιτάσματα τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και να σε βοηθήσουν στην οικονομία σου και στην, τέλος πάντων, στην ενεργειακή σου ασφάλεια. Και όλο αυτό το πακέτο, λόγω του Οθωμανικού σου οράματος να ελέγξεις τα πάντα, που δεν θα μπορέσει να τα ελέγξεις, γιατί έχεις συσπυρώσει εναντίον σου το σύνολο των χωρών σχεδόν της περιοχής, με αυτή τη στρατηγική, την παραλληλιστική τακτική να βραχυκυκλώνεις τα πράγματα, στο τέλος πυροβολείς το εθνικό σου συμφέρον. Και εκεί πέρα ίσως υπάρξει κάποια απεμπλοκή.
Θα δούμε που θα κινηθεί και θα εκτιμηθεί, θα αξιολογηθεί με βάση φυσικά και το ελληνικό εθνικό συμφέρον. Λέει εδώ ο φίλος ο Περικλής, καλημέρα λέει κύριε Μίχα. Ποια ουσία είναι δυνατόν όλοι αυτοί που κάνουν τόσο καιρό τα αντίθετα διαχρονικά σε όλα τα εθνικά και όχι μόνο θέματα με τα γνωστά αποτελέσματα. Αυτοί που έλεγαν δεν θέλουμε να γίνουμε όπως ο κόλπος του Μεξικού, σαν να λέμε Σαουδάραβες, θα γίνουμε τώρα, σήμερα να εργαστούν υπέρ των συμφερόντων. Κάποιο λάκκο έχει η φάβα. Δεν έχει κανένα λάκκο η φάβα. Η αναφορά περί κόλπου του Μεξικού ήταν από τον Νίκο Δένδια, τον Υπουργό Εξωτερικών, ήταν για το Αιγαίο. Για το Αιγαίο δεν συζητάει κανείς αυτή τη στιγμή για υδρογονάνθρακες. Αποδεικνύεται εν της πράγμαση ότι η Μπονάντζα, το πραγματικό διακύβευμα, είναι στην περιοχή της Μεσογείου. Οπότε δεν συζητάει κανείς για το Αιγαίο. Εγώ αυτό που κρατάω, καλωσορίζω στο δρόμο του ορθολογισμού και της λογικής όσους στο παρελθόν επέλεγαν ιδεολογικές προσεγγίσεις και ιδεολογήματα περί πράσινης μετάβασης που δεν υποστηρίζονταν από την τεχνολογική εξέλιξη, τους καλωσορίζω στο δρόμο της λογικής και του ορθολογισμού και ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει αντιληπτή η σημασία της πρότασης. Νομίζω και ο Σωτήρης ο Καμενόπουλος το είχε πει αυτό, για να αποδίδουμε τα του Κέσσαρου του Κέσσαρη, ότι από αυτή την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων και τα έσοδα που θα προκύψουν, θα πρέπει να πάνε να επενδυθούν σοβαρά ποσά, ώστε η πράσινη μετάβαση να γίνει βιώσιμη και ορθολογική. Είναι οι ίδιες εταιρείες, οι ενεργειακοί κολοσσοί, που θα ενορχιστρώσουν αυτή την πράσινη μετάβαση. Ας αφήσουμε τις πραγματικές δυνάμεις της αγοράς να το κάνουν και ας μην πάμε να το κάνουμε που θα λέγαμε στα χωριά μας με το στανιό. Διότι προκαλέσαμε αυτή την κατάσταση στην Ουκρανία, η οποία θα μας φέρει και άλλες εκπλήξεις. Διότι φαίνεται αυτή τη στιγμή με το ζήτημα της Χερσόνας, και σε αυτό είχα καμιά συζήτηση και με τον στρατηγό τον Λουκόπουλο, φίλο της εκπομπής σας και συγνώμη σας, που φαίνεται ότι ίσως κάποιο λάκκο έχει φάβα εκεί στη Χερσόνα. Πολλά πράγματα συμβαίνουν, πρέπει να έχουμε τη μεγάλη εικόνα να κοιτάμε. Λέτε ότι μπορεί όλα να είναι... συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή λέτε ότι μπορεί να είναι και η κίνηση για να αποκλιμακωθούν ή η κίνηση έμπα εσύ να σε χτυπήσω εγώ. Άκου να σου πω, Γιώργο. Εγώ αυτό που βλέπω ήδη καταρχάς έχουμε ένα δεδομένο ότι οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι συζητούν στο παρασκήνιο. Έχουμε δεύτερο δεδομένο ότι οι Αμερικανοί μάντρωσαν την Ευρώπη. Έχουμε τρίτο δεδομένο ότι μόλις μπει ο χειμώνας οι αντιδράσεις στις ευρωπαϊκές κοινωνίες θα μεγιστοποιηθούν. Άρα αυτό είναι κάτι που δεν θέλει η Αμερικανική κυβέρνηση, πολλό δε μάλλον μετά τις περιπλοκές που θα υπάρξουν, παρά το διαφορετικό αποτέλεσμα αυτό που περιμέναμε από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Άρα υπάρχει πλέον και από ρωσικής και αμερικανικής πλευράς μια επιθυμία να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Όταν βλέπουμε τη μετακίνηση των Ρώσων ανατολικά του Δνήπερου, μου θυμίζει πάρα πολύ αυτό που έγραφε ο στρατηγός ο Λουκόπουλος, ότι είναι ένα φυσικό σύνορο το οποίο μπορεί να αποτελέσει μια γραμμή ψυχρής ειρήνης τύπου Κορέας. Το έχει γράψει ο άνθρωπος και πρέπει να πιστωθεί. Ας το κρατήσουμε, δεν σημαίνει ότι αυτό συμβαίνει, αλλά υπάρχει ένα ενδεχόμενο να βρίσκονται στο παρασκήνιο διαδικασίες που να οδηγούν σε μια αποκλιμάκωση του πολέμου και μια προσπάθεια διπλωματική εξέβρεση μια ισορροπία, μια λύση. Το μεγάλο ζητούμενο είναι πώς θα μπορέσουν οι Αμερικανοί να ελέγξουν αυτό που δημιούργησαν. Δηλαδή την Ουκρανική ηγεσία, το Ζελένσκι, με όλη αυτή τα οπλικά συστήματα που έχει, με τη ροή οπλικών συστημάτων που έχει από δυτικής πλευράς, που του έχουν δώσει τις επιτυχίες στο πεδίο, αλλά έχει διαμορφωθεί μια ισορροπία που θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να οδηγήσει κάπου. Ας το κρατήσουμε. Δεν είναι παρατηρήσεις αυτές που είναι, δεν είναι ειδήσεις που είναι, να το τονίσουμε. Είναι ανάλυση και παρατηρήσεις και υποψίες. Αν πρέπει όμως να προσπαθούμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις. Διότι όταν βλέπουμε την είδηση και βγαίνουμε εκ των υστέρων και λέμε ναι, εμείς τα λέγαμε και τέτοια, επειδή τα ακούω μαζικά όλα αυτά από αναλυτές και μη, και έχει αρχίσει να με ενοχλεί αυτή η κατάσταση πάρα πολύ. Ας προσπαθήσουμε και ας πάρει ο καθένας την ευθύνη να πει αυτό που βλέπει και να πει πού δυνητικά θα μπορούσε να οδηγήσει. Επιτέλους, να προηγηθούμε των εξελίξεων, ας ανοίξουμε το μυαλό μας λιγάκι, το think out of the box που λένε και σε εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικών μορφωμένοι. Λοιπόν, θα κλείσω με την παρατήρηση του φίλου του Βασίλη. Ο εξαιρετικός κύριος Μίχας θα μου επιτρέψει να του πω ότι είναι πολύ ρομαντικός. Σιγά που κάθισαν επιτελεία πέραν των στρατιωτικών, τα άλλα λέω λέει, τα κρατικά και πολιτικά, να εφαρμόσουν εθνική στρατηγική. Ποια επιτελεία? Εδώ δεν υπάρχει Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Πέντε άνθρωποι θα βρεθήκαν, πολιτικά εννοώ. Είναι πολύ απλή η απάντηση. Τον ευχαριστώ πολύ για τα καλά του λόγια. Όλη μια προσπάθεια κάνουμε, κανείς δεν είναι εξαιρετικός. Όλη μια συνεισφορά κάνουμε, μια άποψη εκφράζουμε.
Δηλαδή, ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Βαρέθηκα πλέον να βλέπω τους σούπερ ουάου προβλημένους ειδικούς. Αυτό που ξέρω, γι' αυτό το λέω με πάσα βεβαιότητα, ξέρω ότι συμμετείχαν στη διαδικασία και το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών και διάφοροι που πραγματικά έχουν γνώση της κατάστασης. Το τι θα βγει, επαναλαμβάνω, θα το δούμε και θα κρυθεί. Σύντομα. Αλλά δεν ήταν μια διαδικασία η οποία δεν είχε μια σχεδίαση σοβαρή και δεν έγινε σοβαρή δουλειά. Ας μην μηδενίζουμε τα πάντα. Έχει γίνει σοβαρή προσπάθεια και το πιο σημαντικό από όλα, κατ' εμέ, είναι ότι επιτέλους κατάλαβαν ότι έπρεπε να επικαιροποιηθούν αυτά που αποκαλούνται ως θεσμικά κείμενα και αποτελούν βάση επί των οποίων οικοδομείται η στρατηγική σε επίπεδο διπλωματίας και σε επίπεδο ενόπλων δυνάμεων. Και ο Γρηγόρης, σου το λέω σε σημείωμα που στέλνει. Κύριε Μίχα, καλά τα λέτε εσείς, τα λέγατε χρόνια εσείς και μερικοί ολίγοι δημοσιογράφοι όμως. Θέλω να υπενθυμίσω απλά ότι το 2013 το Al Jazeera, τι θυμήθηκε τώρα, είχε γράψει ότι οι ποσότητες φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο και δει στην Κρήτη είναι σε ποσότητα δεύτερο Gulf Area. Και η πολιτική μας από τότε ήταν αλλού. Μα μη σου πω ότι ήταν και πιο πίσω, φίλε Γρηγόρη, αλλού. Εννοείται. Μα ξεχνάς ότι, για παράδειγμα, ότι συζητούσαμε την περίφημη σχέση μεταξύ Κατάρ και Τουρκίας, αλλά η Κατάρ Πετρόλιου μου βρέθηκε δίπλα στην Exxon Mobil στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έλατε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ούτε τίποτα δεν είναι απόλυτο. Δηλαδή, απόλυτη ταύτιση του Κατάρ με την Τουρκία δεν είναι πραγματικότητα. Είναι ένα κομμάτι της αλήθειας. Ο ένας προσπαθεί να παρασύρει τον άλλον με εκβιασμούς, με τους γνωστούς τρόπους, ας πούμε. Για παράδειγμα, τα στρατεύματα που υπάρχουν στο Κατάρ. Από τη μία είναι για την ασφάλεια, από την άλλη φοβάσαι ότι θα σου οργανώσουν πραξικόπημα. Απ' την άλλη, το Κατάρ, οι φίλοι του Κατάρ ήρθαν, ας πούμε, και χώθηκαν στην αξιοποίηση των υδρογονανθράκων που η Τουρκία λέει ότι είναι δική της. Είναι πολυπαραγωγική η εξίσωση. Ποτέ δεν υπάρχουν απόλυτες αλήθειες. Γι' αυτό πραγματικά απευθύνω μια έκκληση σε όσους ανθρώπους μπορούν να κρυώσουν λίγο το μυαλό τους και να το δουν ψύχρεμα τα πράγματα. Η τοξικότητα που δημιουργούμε στο εσωτερικό βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα. Ναι, ακούγεται ρομαντικό, έτσι είναι, αλλά αφορά όλα τα κόμματα, παιδιά. Λίγο να αυτοπεριοριστούμε. Μπορούμε να πλακωθούμε μεταξύ μας πολιτικά, να κλωτσίσουμε για το ζήτημα των παρακολουθήσεων. Ας αφήσουμε με μια κοινή συμφωνία κάποια πράγματα λίγο έξω. Αυτό θα δώσει και το σωστό μήνυμα στο διεθνές περιβάλλον και θα δείξει ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία όπως πολλοί θέλουν να τη δείξουν. Ας οι ίδιοι ας φροντίσουμε να δείξουμε, να δώσουμε αυτή την εικόνα που θα αλλάξει την εικόνα τη συνολικότερη της χώρας στο διεθνές περιβάλλον. Θα μας ευεργετήσει εμάς και τα παιδιά μας και φυσικά τις τσέπες μας. Έχεις δίκιο, Ζαχαρία Μίχα, σε ευχαριστώ. Να πω ότι εδώ πάντως, εδώ, πολιτικός που θα έρθει ο Σκοκοράκη, τουλάχιστον σε αυτή τη συχνότητα, σε μείωμα, αλλά θα το πω, είναι τόσο εξειδικευμένοι χρόνια πια οι ακροατές που τα καθρεφτάκια δεν περνάνε. Η ουσία είναι αυτό που είπες, να υπάρξει ένα μίνιμουμ συμφωνίας εθνικά, υπεράνω των διαφορών, μέσα σφαχτούν για υποκλοπές, παρακολουθείς, η ακρίβεια. Σκοτωθείτε. Τα πάντα. Έχουμε και εμείς ευθύνη ως δημοσιογράφοι και επικαλούμε τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα πέραν του αναλυτή. Με τη δημοσιογραφική ιδιότητα έχουμε τεράστια ευθύνη, διότι ό,τι λέμε, που μπορεί να γράψει ό,τι να είναι, ξέρω εγώ, σε μια στιγμή παρόρμηση να γράψει και ακόμα και μια μπουρδα ή κάτι πολύ ακραίο. Έχουμε ευθύνη όταν γράφουμε κάτι και το δημοσιεύουμε. Εκπαιδεύουμε τον κόσμο. Άρα, ας μην θεωρούμε ότι όλοι οι υπόλοιποι τα κάνουν λάθος και εμείς τα κάνουμε σωστά. Όλοι παίζουμε ρόλο, είμαστε συνισταμένες που οδηγούν σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και από τη στιγμή που αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που πρέπει, ας κάνουμε την αυτοκριτική μας όλη στην κυριολεξία. Αν το κάναμε στοιχειωδώς και λέγαμε, εντάξει ρε παιδιά, με ακούλπα άνθρωποι είμαστε, κάνουμε και λάθη, αλλά ας δούμε τι θα κάνουμε. Με λίγο περισσότερο προσοχή ας προχωρήσουμε. Για το καλό της χώρας και για το καλό των παιδιών μας. Σε ευχαριστώ πολύ, Ζαχαρία Μίχα. Καλή σου ημέρα από το Ηράκλειο. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.